Με για την, την κυρία Θεοδωρίδου, <laughs> για τον ξηρό φθαλμό πάλι. Βλέπετε ότι μας απασχολεί ο ξηρός φθαλμός, έτσι. Να μην τον ο, έχουμε τόσο πολύ ο, σαν αμεληταία ποσότητα. Ο ξηρός φθαλμός είναι ένα συχνό πρόβλημα και σε όλα τα ιατρία πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σοβαρά. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μόσχου, τον κύριο Κανιούρα και τον αγαπητό κύριο πρόεδρο Κιμιονή για την τιμή που μου κάνουν σήμερα να κληθώ σήμερα να υπερασπίσω ένα από τα βασικότερα όπλα που έχουμε ως οφθαλμίδε στην καθημερινή μα πράξη, που είναι τα τεχνητά δάκρυα. Έχοντα απέναντί μου έναν αγαπητό συνάδελφο και φίλο, τον κύριο Τσάτσο, ο οποίο θα συνεχίσει την θεραπεία που προτείνουμε με περαιτέρω, ε, θεραπείε. Η αντιμετώπιση λοιπόν του ξηρού οφθαλμού είναι κυρίω τα τεχνητά δάκρυα, ή το ερώτημα. Το σύνδρομο των δυσλειτουργικών δακρίων. Αποτελεί ο ορισμό του και μόνο, μα δείχνει πόσο μπλεγμένη είναι αυτή η υπόθεση. Είναι μια διαταραχή τη δακρυκή στιβάδα, τόσο τη ποιότητα όσο και τη ποσότητα, η οποία οφείλεται σε πολλέ αιτίε και περιλαμβάνει ανομαλίε ενό ή περισσότερων συστατικών του δακρυκού φιλμ, με αποτέλεσμα να έχουμε σημεία και συμπτώματα τα οποία επηρεάζουν την οφθαλμική επιφάνεια. Η διαφορική διάγνωση δύσκολη, η οποία θα μα οδηγήσει σε μια κατευθυνόμενη θεραπεία και θα έχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα. Τέσσερις είναι οι, οι, βασικοί τύποι της, ε, του, του συνδρόμου της ξηροφθαλμίας των αιτιών. Είναι είτε η ανεπάρκεια της διδακρικής στιβάδας, είναι η βλεφαρίτιδα, είναι η ανεπάρκεια της βλενόδου στιβάδας και λόγοι, διάφοροι άλλοι λόγοι έκθεσης. Την οφθαλμολογική κοινότητα την απασχολεί όλο ένα και περισσότερο αυτό το φαινόμενο αυτή η νόσο οφθαλμική επιφάνεια. Πράγμα το οποίο βασίζεται σε μια σειρά ερευνών και δημοσιεύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τα οποία μα βοηθούν να αντιμετωπίσουμε του ασθενεί μα καλύτερα και αποτελεσματικότερα, όπω είναι η Delphi Panel Terminal Recommendations, το International Dry Eye Workshop, η Mimbomian Glam Disfaction Workshop, καθώ επίση και τα Guidelines American Academy of Ophthalmology. Ωστόσο, το σύνδρομο του ξηρόφθαλμου αποτελεί μια διαταραχή τη ποσότητα και τη ποιότητα των δακρύων... με αποτέλεσμα να έχουμε έναν ανικανοποιητό ασθενή, που με συνεχεί επισκέψει στον οφθαλμίατρο, ασαφεί διαγνώσει, με. Προ... Προσπαθώντα να του παρέχουν μια προσωρινή ανακούφιση, αδυναμία ίαση. Εδώ είναι όλη η υπόθεση, ότι δεν έχουμε θεραπεία στην όσο αυτήν. Και όλα αυτά που καταλήγουν, καταλήγουν σε έναν οφθαλμίατρο ανεπαρκή και πιθανότατα στην αλλαγή του οφθαλμιάτρου και την αναζήτηση μια λύση από τον ασθενή. Αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε, φυσικά. Όλοι αυτοί οι προδιαθεσικοί παράγοντε που έχουμε προαναφέρει και του αναφέρουμε συνεχώ, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν και θα υπάρχουν. όπω είναι η γύρανση του πληθυσμού, είναι η εμηνόπαυση. Είναι αλλεργίε, είναι οι διαθλαστικέ επεμβάσει και όλε αυτέ οι επεμβάσει που οδηγούν σε ξηροφθαλμίες. περιβαλλοντικοί παράγοντε όπω οι 10 ώρες και 12 ώρες χρήση υπολογιστή καθημερινά, και μια πληθώρα φαρμακευτικών σκευασμάτων τα οποία παίρνουν οι ασθενεί μα καθημερινά και του προκαλούν την ξηροφθαλμία. Αυτό όλο έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο που μπερδεύει την κλινική εικόνα και τη συμπτωματολογία των ασθενών, μια πληθώρα αιτιών και Έχουμε επίση λοιπέ πληροφορίε όσον αφορά την παθοφυσιολογία του συνδρόμου. Και το βασικότερο από όλα για μένα, ειδικά στην Ελλάδα, είναι η μη συνεργασία του ασθενού. Πόσε φορέ έχουμε πει σε ασθενεί μα να βάλουν δάκρυα, τα συγκεκριμένα που εμεί προτείνουμε, αυτοί παίρνουν είτε κάτι άλλο, είτε τα βάζουν μία φορά τη μέρα και θεωρούν ότι OK, έγινε η δουλειά μα. Οπότε δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Στόχο μα λοιπόν είναι μια υγιή οφθαλμική επιφάνεια προσπαθούμε λοιπόν να, να βρούμε πού που, ε, που βρισκεται το πρόβλημα, σε ποια στιβάδα και αυτήν να αντικαταστήσουμε, να την ενισχύσουμε τέλος πάντων. Ένα υγιές δάκρυ, όπως γνωρίζουμε, περιέχει πάρα πολλές πρωτεΐνες, βλένει, ηλεκτρολίτες, όλα αυτά τα πράγματα, growth factors, suppressors, βλένει και, και, είναι σχετικά υποσμωτικό. Ένα παθολογικό δάκρυο όμως παρουσιάζει μείωση των πρωτεΐνων, διαταραχή της ισορροπίας της κοιτοκίνης προκαλώντας φλεγμονή και μειωμένη ποσότητα βλένη ενεργοποίηση των προτεασών και αύξηση των ηλεκτρολιτών. Στόχο μα είναι λοιπόν με διάφορα μέσα αντιμετώπιση του ξηρού οφθαλμού να προφυλάξουμε το... την επιφάνεια των... του οφθαλμού και να μειώσουμε τα συμπτώματα του ασθενού, όχι να το θεραπεύσουμε. Ε, στη βαρέτρα μα έχουμε λοιπόν μια σειρά μέσων, όπω είναι τα υποκατάστατα δακρύων, οφθαλμικέ γέλε, αληθέ κορτιζόνη, βλενολυτικού παράγοντε, κολύριο και τοπικά στεροειδή, τη κυκλοσπορίνη, τετρακυκλίνες από το στόμα και ομόλογο ρόμ. Σε εξατομικευμένε περιπτώσει, όπω παραδείγματο χάρη στο σύνδρομο Γιώγκριν, χρησιμοποιούμε και τα punctal Plaques, τα οποία έχουν ε, τρει κατηγορίε, την προσωρινή αναστρέψιμη και μόνιμη απόφραξη, αλλά έχουν και πολλέ αντεδείξει, όπω ε, παραδείγματο χάρη η αλλεργία στο υλικό του, εκτρόπη του δακρικού σημείου, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή των προστίων μορίων, φλεγμονή τη δακρική οδού και άλλε πιθανέ επιλογέ είναι η αυτόματη απόρριψη και το εμπίημα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα έναν πολύ ωραίο φθαλμό, καθαρό, διαυγή, ο οποίο βρίσκεται υπό πλήρη φαρμακευτική αγωγή. Το έχουμε βάλει τα μπάντα, Έχουμε βάλει και κυκλοσπορίνε και τα αντιφλεγμονώδη του και φουλ δάκρυα. Και ο ασθενή μα είναι συμπτωματικό και πάρα πολύ χαρούμενο. Ωστόσο, όπω όλοι μα, ξέρουμε και παρακολουθώντα του ασθενεί μα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσουν τη θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα και πολύ δύσκολο επίση να κατανοήσουν ότι αυτό που έχουν δεν περνάει και ότι δεν θα περάσει και ότι θα πρέπει, όπω ένα ζαχαροδιοβητικό παίρνει τα χαπάκια του για το ζάχαρο, να παίρνει και αυτό μόνιμα την αγωγή του. Οπότε μετά από ένα μήνα, όπου ο ασθενή έχει βαρεθεί, γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά, γιατί είναι μεγάλο, για διάφορου λόγου, γιατί είναι ακριβή η θεραπεία, γιατί μπορεί να είναι ακριβή η θεραπεία, και έχει διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή, επανέρχεται με ένα κόκκινο μάτι, είναι συμπτωματικό, γκρινιάζει και σου λέει: Θα αλλάξω φθαλμία του εν για να βρω την άκρη μου. Πώ λοιπόν μπορούμε εμεί να ανακουφίσουμε αυτόν τον ασθενή, μειώνοντα και το κόστο και την κρίνια του ασθενού. Εγώ θεωρώ ότι είναι η τελική μα λύση και η μόνιμη λύση τελικά είναι η χρήση τεχνητών δακρύων. Απλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η, η έκφραση πάρε ένα δάκρυ είναι πάρα πολύ έτσι, μπακάλικη και είναι. Ε, για ανθρώπου που δεν γνωρίζουν τι πραγματικά περιέχουν αυτά τα δάκρυα και πόσο πλούσια είναι τα συστατικά του που θα πρέπει να κάνουν τη διάγνωση αρχικά του ασθενού και να του προτείνουν την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία και το κατάλληλο τεχνητό δάκρυ. Τα κριτήριά μα είναι λοιπόν τα αίτια αρχικά. Θα πρέπει να ξέρουμε το αίτιο περίπου, αν είναι ανεπάρκεια τη υδάτινη Βάδα, είναι μεικτή νόσο ή εξάτμιση των δακρύων. Και έπειτα θα πρέπει να κρίνουμε, ανάλογα με τον ασθενή μα, τη. Πόσο, κατά πόσο είναι ικανό να ανταποκριθεί σε αυτή τη θεραπεία και πόσε φορέ τη μέρα θα βάλει αυτά τα δάκρυα. Μπορεί να τα βάλει πέντε φορέ τη μέρα όπω πρέπει, ή θα πρέπει να του δώσουμε κάτι άλλο που θα το βάλει δύο φορέ τη μέρα και να τον βοηθήσουμε. Ο ορισμό τεχνητά δάκρυα λοιπόν είναι ανακριβή. Δεν μιμούνται τη σύνθεση των, τεχνητών, των φυσικών δακρυών, απλά δρούν ενυδατικά και υποστηρικτικά. Το ιδανικό τεχνητό μέσο ενυδάτωση πρέπει να μην περιέχει συντηρητικά, να περιέχει κάλιο, διταθρακικά και άλλου ηλεκτρολίτε και ένα σύστημα πολυμερισμού το οποίο θα αυξήσει το χρόνο παραμονή στον οφθαλμό. Γιατί μα ενδιαφέρει αυτή η διάρκεια δράση του φαρμάκου, ώστε να, να, να προσπαθήσουμε τα συμπτώματα του ασθενού κατά τη διάρκεια τη ημέρα να είναι όσο το δυνατόν ε, λιγότερα. Επειδή είναι ένα λεπτό ακόμα. η ναι. ε, ποικιλία των τεχνητών δακρύων και ο τρόπο δράση του εξαρτάται από όλου του παράγοντε που θα αναφέρω και στα, στα επόμενα slides τα βασικά συστατικά των τεχνητών δακρύων. Και έχουμε μια μεγάλη ποικιλία συστατικών τα οποία πλέον μα παρέχονται και μα βοηθούν. Είναι ηλεκτρολίτε όπω το κάλιο για τη διατήρηση διάβιωση του κερατοειδού, τα αντιταθρακτικά για την πρόθεση τη επιθυλιοποίηση. Και μια νέα έννοια που την αναλύουμε πάρα πολύ όσοι ασχολούμαστε πρόσθετη επιφάνεια είναι η η οποία μπορεί να μετρηθεί και με τη χρήση κάποιων συσκευών. Όπου, όπω γνωρίζουμε, στα δάκρυα στην ξηροφθαλμία είναι υπεροσμοτικά. Προσπαθούμε να τα κάνουμε υποσμοτικά με τη χρήση συστατικών όπω μα παρέχουν όλα οι διάφορε εταιρείε, όπω η γλυκερίνη, η ερυθριτόλη και η και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο. Παράγοντα εξόδου, μακρομοριακά συμπλέγματα, μέσα σε αυτά είναι και το ιελουρονικό οξύ, τα οποία αυξάνουν τη διάρκεια δράση, βελτιώνουν τη διαπερατότητα του λιπαντικού μέσου και προστατεύουν το επιθύλιο του οφθαλμού. Συντηρητικά τα οποία χρησιμοποιούσαμε παλιότερα ήταν τοξικά, οπότε τα αντικαταστήσαμε με τοξικέ ουσίε λιγότερο, έτσι, με ουσίες λιγότερο τοξικέ, όπω το πολυκουάτ, νάτριο και υπερβολικό νάτριο. Βλέπουμε δηλαδή υπάρχει μια διαρκή βελτίωση των συστατικών των δακρύων. Ε, με αποτέλεσμα, όποια και αν είναι αυτά τα συμπτώματα που έχουν οι ασθενεί μα, τα καθημερινά, με τη βοήθεια των δακρύων μπορούμε να περιορίσουμε αυτά τα συμπτώματα και να έχουμε έναν ευχαριστημένο ασθενή. Σίγουρα σε ήπιε μορφέ τη νόσου, αρκεί η συχνή χρήση των τεχνητών δακρύων, θα θέλω να τονίσω. Θα πρέπει σίγουρα να κάνουμε πολύ καλή εκπαίδευση του ασθενού μα, ότι θα πρέπει να τα βάλει πέντε φορέ τη μέρα και όχι μία. Και όλα αυτά ελπίζουμε ότι θα οδηγήσουν στη βελτίωση τη ποιότητα τη ζωή του ασθενού, μια και η θεραπεία ουσιαστικά αυτή τη νόσου είναι ανύπαρκτη. Ευχαριστώ πολύ.